Σήμερα με την κυρία Αντωνέλη, την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, θέλουμε να σας μιλήσουμε για το δεύτερο φεστιβάλ που οργανώνει η περιφέρειά μας, η δικιά μας περιφερειακή αρχή, εδώ στη Λέσβο. Και φέτος, λόγω της επετείου, το ονομάσαμε «Από την καταστροφή στη δημιουργία. Ανθρώπων τέχνη 1922-2022». Φέτος το φεστιβάλ, το οποίο θα σας αναλύσει στη συνέχεια η κυρία Αντωνέλη, ανά μήνα, περιλαμβάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και συμβολικά, όπως σας είπα, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να αφιερωθεί το φεστιβάλ αυτό στα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μικράς Ασίας και την έλευση των συμπατριωτών μας στα νησιά μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θεωρούμε ότι αυτή η καταστροφή που υπήρξε στη Σμύρνη έφερε μια μεγάλη δημιουργία. Έδωσε μεγάλη πνοή στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς. Γιατί ήρθαν άνθρωποι, συμπατριώτες μας, οι οποίοι ήταν ικανοί, οι οποίοι φέραν εδώ πέρα ικανότητες, δεξιότητες τους και τις εκμεταλλεύτηκε η υπόλοιπη κοινωνία της Ελλάδος. Και νομίζω ότι σήμερα αυτό το φεστιβάλ, αυτός ο τίτλος, είναι ακόμα πιο επίκαιρος. Διότι ζούμε μια περίοδο όπου τα νησιά μας, αυτά τα γηγενώς ελληνικά νησιά, επί κάποιες χιλιετηρίδες, που έχουν παραγάγει, που έχουν δημιουργήσει οι ποιητές, οι καστικούς, καλλιτέχνες, επιστήμονες, μουσικούς και διαφόρους άλλους ειδικούς, τα νησιά αυτά, έστω και λεκτικά, δέχονται μια πίεση από την Τουρκία. Και έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι με το φεστιβάλ αυτό, πέραν το ότι τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι σφαγιάστηκαν στη Μικρά Ασία και τιμούμε αυτούς που ήρθαν εδώ και δημιούργησαν την Ελλάδα, βοήθησαν να δημιουργηθεί η Ελλάδα, ταυτόχρονα είναι και μια απάντηση της περιφέρειας στην πίεση που δέχεται η χώρα μας στα νησιά της από τη γείτονα Τουρκία. Τα νησιά αυτά και ήταν και είναι και θα είναι ελληνικά, αμιγώς ελληνικά, ορθόδοξα, έχουν πολιτισμό ελληνικό, έχουν ομιλήσει και ομιλούν την ελληνική γλώσσα στις διάφορες εκφάνσεις της, όπως μετεβλήθη στην πάροδο του χρόνου, και έχουμε συνείδηση πλήρως ελληνική. Και μάλιστα σήμερα που καταφέραμε, αν θυμηθείτε, τον Φεβρουάριο του 2020, πώς ήταν η κατάσταση στα νησιά μας και ειδικά στη Λέσβο, όπου τότε φιλοξενούσαμε 25 με 27.000 μετανάστες πρόσφυγες, τώρα έχουμε περίπου 1.000. Δέστε τι πρόοδο έχουμε κάνει και πώς θα κάνουμε και στο μέλλον. Άρα είμαστε με το φεστιβάλ αυτό, πέραν το ότι τιμάμε τα γράμματα και τον πολιτισμό, τιμάμε και την ελληνικότητα των νησιών μας. Τονίζουμε την ελληνικότητα των νησιών μας. Σε ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στην κυρία Αντωνέλη, η οποία επιμελήθηκε του προγράμματος και είναι και η καρδιά του φεστιβάλ. Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχη. Λοιπόν, φέτος είναι το δεύτερο φεστιβάλ που ξεκίνησε αυτή η περιφερειακή αρχή, το φεστιβάλ που ονομάσαμε «Ανθρώπων τέχνη». Στόχος μας ως περιφερειακή αρχή είναι να αναδείξουμε τον διαχρονικό πολιτισμό των κατοίκων των νησιών μας, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης για τα νησιά μας. Το εργαλείο του πολιτισμού προσθέτει, είναι μία δύναμη θετική που προσφέρεται για την αηφόρο ανάπτυξη και τη στοχευμένη και προγραμματισμένη δράση που έχουμε ως περιφερειακή αρχή, προκειμένου ο πολιτισμός μας να συνεισφέρει σε μια άλλη οικονομία. Φέτος είναι το δεύτερο φεστιβάλ ανθρώπων τέχνη. Όπως σας είπε ο Περιφερειάρχης, είναι αφιερωμένο στη Μικρασιατική καταστροφή 1922-2022. Από την καταστροφή στη δημιουργία. Όπως θα δείτε στην αφίσα μας, το 1922 είναι με κόκκινο γραμμένο, εκτυπωμένο και η καταστροφή, θέλοντας να δώσουμε έμφαση να θυμίζει αυτό το αίμα που άδικα χύθηκε όλων των συμπατριωτών μας όταν σφαγιάστηκαν στα απέναντι μακρασιατικά παράλια. Η δημιουργία είναι το φως του ήλιου. Ανθρώπων τέχνη είναι πάλι το φως του ήλιου και 2022 η ελληνικότητα
που από εκατομμύρια χρόνια βαδίζει σε αυτά τα νησιά μαζί μας. Και βέβαια η πυρκαγιά και η πεταλούδα είναι το κουκούλι μέσα από το οποίο βγαίνει η πεταλούδα. Η δημιουργία ακριβώς. Η δημιουργία γιατί πιστεύουμε ότι οι ξεριζωμένοι, όσοι επέζησαν από όσους δεν σφαγιάστηκαν, αυτοί που υπέστησαν ένα διωγμό, στα μπαγκάζια της καρδιάς τους είχαν μέσα τα όνειρα, τις προσδοκίες και ένα βαθύτατα ελληνικό πολιτισμό που ήταν ριζωμένος στην καρδιά και στην ψυχή. Ξέρετε, ο Περιφερειάρχης, λόγω του ότι είναι μηχανικός, όπως ξέρετε, είναι κοφτά τα λόγια, 1, 2, 3, 4, 5. Πρακτικός. Εγώ ήμουνα της φιλοσοφικής, οπότε δεν είναι, τα λέμε αλλιώς. Πέρα από αυτό, η πολυπολιτισμικότητα που υπήρχε στα μικρασιατικά παράλια και η συνύπαρξη των ανθρώπων με διαφορετικούς πολιτισμούς, όταν ήρθαν να εγκατασταθούν στα νησιά μας, μπορεί να ταλαιπωρήθηκαν από το ελληνικό κράτος πολλές φορές και από τις τοπικές κοινωνίες, όπου υπήρχε μία προκατάληψη για τους, ξέρουμε διάφορα που λέγονταν, οι άνθρωποι αυτοί μετάγγισαν αυτό το όραμα ενός άλλου πολιτισμού και το ενσωμάτωσαν σε πάρα πολλούς τομείς, στη γαστρονομία, στη μουσική, στους χορούς, στο θέατρο σκιών, στο θέατρο, τα ενσωμάτωσαν με τον ντόπιο πληθυσμό. Σήμερα μπορούμε να λέμε ότι μετά από 100 χρόνια όπου ένα κοινωνικό τραύμα σταματά να αιμορραγεί κατά τους επιστήμονες, μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτή η μίξη που έγινε του πολιτισμού, των στοιχείων του πολιτισμού από τους μικρασιάτες Έλληνες και των γηγενών δημιουργούν μια καινούργια προοπτική που πιστεύουμε, χωρίς να ξεχνάμε, ότι μπορεί η δημιουργία να γίνει φάρος. Πολλές φορές μέσα από την καταστροφή ξεπηδάει η δημιουργία. Αυτό θέλουμε φέτος να πούμε ως Περιφερειακή Αρχή, απευχόμενη κάθε καταστροφή, αλλά δυστυχώς πολλές φορές είναι μέσα στη ζωή, και θέλοντας να πιστέψουμε ότι σηματοδοτούμε πια ένα θεσμό για το Βόρειο Αιγαίο, το φεστιβάλ μας. Πέρσι χιλιάδες άνθρωποι επισκέφτηκαν τις δωρεάν εκδηλώσεις μας. Όλες οι εκδηλώσεις μας είναι δωρεάν. Ακριβώς γιατί εμείς θεωρούμε, αν θέλετε, και για τουριστικούς λόγους, ότι δεν θα έρθει κανείς για να ακούσει, για παράδειγμα, τον Μπάριο ή δεν ξέρω ποιον, όσο καλός και να είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα έρθει γιατί θέλει να γνωρίσει τις γεύσεις μας, τα μουσικά μας σχήματα, τη δική μας παράδοση. Αυτό είναι το στίγμα μας για το φεστιβάλ που εμείς οργανώνουμε ως Περιφερειακή Αρχή. Φέτος υπάρχουν 36 δράσεις σε όλα τα νησιά. Δράσεις ντόπιων καλλιτεχνών. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την αρχαιολογία Λέσβου. Να κάνω μια ειδική αναφορά στον Παύλο τον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος κάθε χρόνο στηρίζει από πέρυσι μέχρι φέτος όλες μας τις προσπάθειες και τον ευχαριστούμε. Και θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Λόγω του ότι όλο αυτό το φεστιβάλ οργανώνεται από δύο ανθρώπους, την ομιλούσα και έναν συνεργάτη που μου έχει παραχωρήσει ο Περιφερειάρχης, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, αυτό γίνεται μια ευκαιρία, αν θέλετε, να μπορούμε να στηρίξουμε συλλόγους οι οποίοι και αναλαμβάνουν το να επιβλέψουν και να συνεπιμεληθούν τις εκδηλώσεις μας. Για μας, για την Περιφερειακή Αρχή, το έχει πει άπειρες φορές και ο Περιφερειάρχης, οι σύλλογοι αποτελούν κοιτίδες του πολιτισμού. Είναι μέσα στο γίγνεσθε του ελληνικού πολιτισμού, πάντοτε ήταν και είναι οι συλλογικότητες. Μαζί λοιπόν με αυτούς τους συλλόγους διοργανώνουμε, τους ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση. Δεν θα πω περισσότερα για τις δράσεις, γιατί θα σας κουράσω. Θα σας έλθει δελτίο τύπου, σας λέω είναι 36, έχουμε εδώ το πρόγραμμα, θα το πάρετε. Και συγχρόνως, κάθε μήνα, προκειμένου να ενημερώνονται οι κάτοικοι, γιατί εμείς είμαστε φιδωλοί στα χρήματά μας και δεν πληρώνουμε για να διαφημίζουμε
τα φεστιβάλ μας, γιατί πιστεύουμε ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι οι ίδιοι οι ντόπιοι καλλιτέχνες μας, που φωλιάζουν στις καρδιές των κατοίκων μας. Κάθε μήνα θα βγαίνει ένα δελτίο τύπου για υπενθύμηση των δράσεων και ποιες γίνονται πού. Σας ευχαριστούμε. Θέλω όμως εγώ, πέρα από εσάς που είστε πάρα πολύ σημαντικοί συνεργάτες μας και προσωπικά για μένα είστε εδώ και 12 χρόνια, σας ξέρω όλους απ' έξω και ανακατοτά, σας θεωρώ συνεργάτες, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσετε στην ανάδειξη αυτού του φεστιβάλ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, γιατί δεν είναι αυτονόητο, ξέρετε, κάποιοι τους φαίνεται περίεργο ότι πρέπει ο Περιφερειάρχης να έχει άποψη. Λέει, δεν γίνεται, λέει, να λογοδοτώ συνεχώς τον Περιφερειάρχη γιατί μου έδωσε την αρμοδιότητα. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η ιεραρχία δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει στη δημόσια διοίκηση και πρέπει να υπάρχει. Όλες λοιπόν αυτές οι δράσεις είναι σε συνεργασία και σε έγκριση από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, όπως πρέπει να είναι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Περιφερειάρχης και να μην γνωρίζει τι ποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης. Γιατί στην τελική το μουτζούρι θα πούν. Θέλω λοιπόν να τον ευχαριστήσω, γιατί το έχω πει και θα το ξαναπώ, δεν περίμενα ότι αυτός ο μαθηματικός, αυτό το μαθηματικό μυαλό, ο μηχανικός, ο πρακτικός άνθρωπος που έκανε πρίτανης σε σχολές πρωτίστως έτσι των μαθηματικών, θα είχε τέτοια ευαισθησία και θα είχε τέτοια καλλιέργεια. Προσωπικά με συγκινεί κάτι τέτοιο. Τον ευχαριστώ λοιπόν που μας συμπαραστέκεται. Καλά θα ήταν να βρούμε και προσωπικό, κύριε Περιφερειάρχη. Ξέρω ότι δεν υπάρχει. Γιατί όχι τίποτα. Άμα πεθάνω εγώ και οι συνεργάτες μου, δεν θα ξέρει κανείς τίποτα για το τι κάνουμε. Σας ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχη. Πάντως θέλω να ξαναπώ ότι ναι, μεν απέδωσε σε μένα κάποια εύσημα η κυρία Αντωνέλη, αλλά η καρδιά και η ψυχή του φεστιβάλ είναι η Αντωνέλη.